Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Θα δώσουμε τις ειδήσεις με τίτλους, θα αναλύσουμε λίγο, αλλά θέλω τη δική σας συμμετοχή στο 211-18-60-001. Θα το βγάλουμε σε λίγο για τα παιδιά. 211-18-60-001, ευχαριστώ πολύ. 211-18-60-001, όλες οι ερωτήσεις, οι απορίες, οι προβληματισμοί, συγγνώμη, για τα θέματα που καίνε, για την επικαιρότητα, οι συνταξιούχοι για τα ανδρομικά τους, για τις συντάξεις τους, για τα νεολήπτες. Πώς μπορούν κάποιος να κερδίσει κάποια χρήματα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όλα αυτά στο 211-18-60-001 μπορούμε να τα συζητήσουμε και σε λίγο θα βγάλουμε και το τηλέφωνο του γραφείου μου, που και εκεί 24 ώρες 24 μπορείτε να θέτε τα ερωτήματά σας, τους προβληματισμούς σας και γενικά ό,τι δεν έχετε καταλάβει και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Συνεδριάζει λοιπόν σήμερα η Επιτροπή των Επιδημιολόγων για να δει τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες και να μας ανακοινώσει αυτό που περιμένουμε όλοι, αυτό που όλοι προσδοκούμε, αυτό που όλοι αναμένουμε, αυτό που ίσως θα δώσει και μια άλλη ψυχολογία και στους Έλληνες και στην αγορά. Αυτά τα SMS που όλοι τα χρησιμοποιούμε, πότε αυτά θα καταργηθούν. Οι προτάσεις είναι νομίζω σε δύο σενάρια. Η μία είναι με το άνοιγμα της αγοράς και της εστίασης τη Δευτέρα. Η αγορά έχει ξεκινήσει ήδη, αλλά και η εστίαση είναι ένα κομμάτι της αγοράς. Με την έναρξη της εστίασης, νομίζω ότι υπάρχουν φωνές που λένε να σταματήσουν και τα SMS. Μία άλλη άποψη που επικρατεί είναι να πάμε λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, σου λέει κάτσε να δούμε λίγο και πώς θα πάνε. Υπάρχουν θετικά μηνύματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και λένε ότι πάμε καλά. Άρα ή θα ανοίξει η εστίαση, που θα ανοίξει σίγουρα τη Δευτέρα, και η κυκλοφορία θα είναι μέχρι τις 11, με SMS, ή θα κατεργηθούν τα SMS με το άνοιγμα της εστίασης. Αναμένουμε να δούμε τις αποφάσεις σήμερα του Υπουργείου και να ενημερωθούμε και εμείς. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε εδώ το Blue Sky. Νομίζω θα έχει και δελτίο. Το βράδυ θα είναι εδώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και με τις παρεμβάσεις που εκεί θα τα αναλύσουν όλα. Ο Πρωθυπουργός, συνάντηση με την Πρόεδρο Δημοκρατίας, προτρέπει τους Έλληνες προς τους εμβολιασμούς. Ήδη έχει ξεκινήσει πλατφόρμα για τις ηλικίες 30 μέχρι 39. Και εδώ νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία δήλωση, η οποία θα σας την πω ποια είναι. Δεν την έχω καταλάβει, θα ήθελα να τη σχολιάσετε. Είπε λοιπόν στον Αντένα σήμερα το πρωί στον κύριο Παπαδάκη ότι η πλατφόρμα που άνοιξε για τους 30-39 λειτουργήσε όχι για να βοηθηθούν οι Έλληνες και σε όσους πιστεύουν ότι με τα εμβόλια θα πάμε καλά, όχι γιατί και αυτή η ηλικία ίσως δεν χρειαζόταν. Είπε κάτι που θα ήθελα να το σχολιάσετε. Ότι άνοιξε η πλατφόρμα 30-39 για να ξεστοκάρουν τα εμβόλια της AstraZeneca. Αυτό. Άνοιξε η πλατφόρμα το 30-39 για να ξεστοκάρουν τα εμβόλια της AstraZeneca. 100.000 ραντεβού έχουν δηλωθεί για τους νέους 30-39. Ανεξάρτητα αν πιστεύεις ή αν δεν πιστεύεις ότι το εμβόλιο θα βοηθήσει, αν το AstraZeneca είναι καλό ή όχι, νομίζω ότι επειδή έχει και ένα θεσμικό ρόλο, θα πρέπει αυτό λίγο κάπως να υπάρχει μια μετριοπάθεια και να σκεφτείς λίγο αυτά που θα πεις. Δηλαδή, και εμείς εδώ, που μας δίνει το Blue Sky τη δυνατότητα να λέμε την άποψή μας και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη διοίκηση του Blue Sky, που εγώ βγαίνω εδώ περίπου 7 χρόνια, δεν έχει έρθει μία φορά κάποιο στη διοίκηση να μου πει αυτό δεν θα το πεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι λίγο σοβαρά πράγματα. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε εδώ και να λέμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, ότι ο Πρωθυπουργός άνοιξε την πλατφόρμα 30-39 για να ξεστοκάρει τα εμβόλια της AstraZeneca. Λοιπόν, σήμερα κατατίθεται, προχωράμε και σε επόμενες ειδήσεις, σήμερα κατατίθεται το σχέδιο από την ελληνική πλευρά στο Ταμείο Ανάπτυξης, αυτά τα χρήματα που θα βοηθήσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι πάμε σε μία διαδικασία να έρθουν χρήματα στην αγορά. Αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που γίνεται πάρα πολύ μεγάλος ντόρος, και πραγματικά, εάν και εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά, ίσως βοηθήσουν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, που βοηθήσουν στο να αλλάξει η εικόνα, πρώτον στην ψυχολογία, δεύτερον να γυρίσει λίγο το χρήμα, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να ξεπερνάμε τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Θα ήθελα να πω εδώ ότι για ένα πρόσμενο γεγονός,
Γιατί κανένας δεν ήξερε τι είναι ο κορονοϊός, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, δεν ήξερε κανένας τι είναι ο κορονοϊός και πώς θα το αντιμετωπίσει, γίνανε προσπάθειες. Χαρμόσυνο νέο, ενδεχομένως στο τέλος του 2021, αμήν, να έχουμε και το φάρμακο μέσα από χάπι. Να έχουμε χάπι για τον κορονοϊό. Βλέπετε ότι η επιστημονική κοινότητα, η ιατρική επιστημονική κοινότητα, κάνει τρομερές προσπάθειες να λύσει αυτόν ιό, την πανδημία. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει ο καρκίνος που ακόμα δεν έχει βρεθεί το φάρμακο. Εντάξει. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση ευνίδια με πάρα πολύ σκληρές συνέπειες. Και στην υγειονομία, στις ζωές δηλαδή των ανθρώπων και στην οικονομία. Μέχρι τώρα ασχολούμαστε με τις ζωές. Να λύσουμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι φάρμακο, εμβόλιο, αυτά είναι μια πρόληψη που θα πρέπει να ακολουθεί από τους Έλληνες πολίτες. Αλλά νομίζω, με την ταπεινή μου γνώμη και την... καταθέτω εδώ στην εκπομπή, ότι θα ίσως θα ήταν καλό να βρούμε και το φάρμακο έτσι ώστε να δέσουμε, να τελειώσουμε με αυτό το πράγμα, να πάμε στην επόμενη μέρα. Παρακαλώ, επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Η κυρία Φωτεινή, παρακαλώ εσείς. Ορίστε, κυρία Φωτεινή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Μπράβο, μπράβο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Σωστά. Και ίσως τετρίσκος, βοηθάτε τον συνάνθρωπο και σας παρακολουθώ πάντα. Να είστε καλά. Είπατε κάτι ότι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας προτιμούσε να μας πει εκείνος τι θα έκανε. Είπε. Η κυβέρνηση θα πάει εξαιρετικά. Εμένα ο γιος μου είναι στην ηλικία που προείπατε. Ναι. 30-39 και δεν το έκλεισαν με το AstraZeneca. Μάλιστα. Να σας πω. Για άλλη μία φορά τον διαψεύδω λοιπόν. Να σας και έχω το χαρτί εδώ από το φαρμακείο. Να σας εξηγήσω. Ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα και τις σκέψεις και τις πράξεις να είναι σύνομοι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πιστεύω ότι τα εμβόλια είναι πάρα πολύ καλά. Ή να πιστεύω ότι δεν είναι πολύ καλά. Αυτοί που έχουν θεσμικό ρόλο και επηρεάζουν ανθρώπους, καταλάβατε. Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, τώρα που ερχόμουν, άκουγα στο Sky τον κύριο Χιώτη, είπε ότι εγώ λέει τι να κάνω. Εγώ λέει έκανα το εμβόλιο. Αυτό. Καταλάβατε. Δηλαδή, ενδεχομένως εσείς ή εγώ να έχουμε μια διαφορετική άποψη. Αυτό είναι προσωπικό μας θέμα όμως. Ναι, εμείς μιλάμε τώρα για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι δεν θα έπρεπε λίγο να την κάνει κάπως διαφορετικά την πρόταση. Έτσι, όπως το λέτε. Θέλω να πω πολλά, αλλά δεν μου επιτρέπετε από εδώ. Να είστε καλά. Μια χαρά τα πάει η κυβέρνηση, ότι μπορεί κάνει. Ό,τι μπορεί κάνει, τη βρήκαν όλες οι πανδημίες, όπως ξέρετε και εσείς καλά, και τα πάει τέλεια, τέλεια. Ο Πρωθυπουργός μας θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος. Αμήν. Και είναι και της Εκκλησίας άνθρωπος, δεν είναι... Και τα παιδιά τα έχει βαφτίσει, όχι όπως κάποιους άλλους που τα... Τέλος πάντων. Ναι. Να είσαστε καλά, χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση ο Θεός να μας βοηθήσει, το χρειαζόμαστε. Η κυρία Χριστίνα, εδώ βγαίνετε, μισό λεπτό. Καλημέρα σας, κύριε Χαλικιώτη. Ένα δευτερόλεπτο. Εδώ βγαίνετε, Blue Sky λέει, έχεις φωνή, έχεις κανάλι. Λέτε ωραία τη γνώμη σας και εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να την πείτε. Και θα πούμε λίγο, πάμε λίγο κοινωνική προσέγγιση και να πάμε να δούμε τις βιωτικές περιπτώσεις, δηλαδή τις καταστάσεις των ανθρώπων που κινδυνεύουν. Πάμε. Η κυρία Κέτη, παρακαλώ, η κυρία Κέτη. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, καλή Ανάσταση σε εσάς και σε όλο το κανάλι. Ήθελα να πω και σε όλη την Ελλάδα. Και σε όλη την Ελλάδα. Ήθελα να πω σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Μάλιστα. Καλό θα ήταν να αρχίσουν να εμβολιάζονται σιγά σιγά και οι αλλοδαποί που βρίσκονται στη χώρα. Και μιλάω βέβαια για τους παράνομους μετανάστες, παράνομους, νόμιμους, ημινόμιμους. Κάποιοι τους λένε και λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες, ναι, κατά βάση λαθρομετανάστες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτούς που τους έχουν μέσα σε δομές και τους φέρνουν μέσα σε διαμερίσματα των πόλεων, σε πολυκατοικίες με κόσμο. Αυτοί λοιπόν μπαινοβγαίνουν 24 ώρες το 24ωρο, ούτε καραντίνα τους έπιασε ούτε τίποτα, φέρνουν φίλους τους, παρές κτλ. Αυτοί όλοι. Που δεν ξέρουμε αν είναι φορείς του κορονοϊού ή δεν είναι. Δεν θα πρέπει να αρχίσουν να εμβολιάζονται. Να υποχρεωθούν κατά κάποιο τρόπο. Ο κορονοϊός δεν έχει εθνικότητα. Μα δεν κάνει διάκριση. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όταν φέρνουν από τις ΜΚΟ μέσα σε διαμερίσματα τέτοιους ανθρώπους, ξέρουμε αν τους έχουν ελέγξει, αν τους έχουν εμβολιάσει. Αποκλείεται. Λοιπόν, καλό θα ήταν να το δει αυτό η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τη φίλη μου και θα πω βεβαίως γιατί είναι και για τη δική του την υγεία και επειδή αυτός είναι ένας ιός που μεταδίδεται μέσα από τις επαφές, μέσα από την καθημερινότητα, εννοείται ότι θα έπρεπε να γίνουν τα ίδια σκληρά μέτρα και για αυτούς τους ανθρώπους και να είναι υποχρεωμένοι αυτοί οι άνθρωποι να συμμορφώνονται με τα μέτρα που έχουν συμμορφωθεί όλοι οι Έλληνες. Τώρα, νομίζω και μέρες που είναι, την άποψή μου την ξέρετε, την έχω δηλώσει, την έχω καταθέσει και έχω πει το εξής. Σέβομαι και εκτιμώ όλους τους ανθρώπους από όλα τα μέρη του πλανήτη. Το Σύνταγμά μας το ορίζει, το προβλέπει ότι το κράτος είναι ουδετερόθρησκο, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούμε να πούμε σε αυτό, αλλά η επίσημη θρησκεία μας είναι ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία, σε ό,τι έχει να κάνει τη θρησκεία αυτό. Έχουμε εμείς την υποχρέωση να παρέχουμε τις δυνατότητες σε όλες τις θρησκείες να εκφράζουν και να μπορούν οι άνθρωποι να λειτουργούν, αλλά εκ του συντάγματος η επίσημη θρησκεία μας είναι η ορθοδοξία. Από εκεί και μετά, σε μια περίοδο η οποία η Ελλάδα, και αν όχι να μην πω η Ευρώπη, όχι να ο πλανήτης όλος, είναι σε μια δεινή οικονομική κρίση, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη τη δική μου, να υπάρχει η προστασία της ζωής, της οικονομικής ζωής των Ελλήνων και από εκεί και μετά μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Άρα θα δίνουμε μια προτεραιότητα πρώτα στην Ελλάδα και πρώτα στους Έλληνες, όχι για κανέναν λόγο, γιατί δεν βγαίνουν λογαριασμοί. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε τέτοια οικονομική δυνατότητα που να μας έδινε τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε και να φιλοξενήσουμε και γιατί όχι και να συντηρήσουμε. Δεν την έχουμε δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Οι Έλληνες κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Μην ξεχνάμε ότι επί κυβέρνησης Τσίπρα άλλαξε όλη η διαδικασία της μεταβίβασης των δανείων σε funds. Έγινε απλό SMS. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι Έλληνες και δεν θέλουν ένα λόγο μου διχαστικός, που εγώ και εσύ μπορεί να έχουμε ένα ωραίο πασχαλινό τραπέζι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτό το πασχαλινό τραπέζι. Βγήκε μια κυρία χτες που παίρνει 2-3 εκατοστάρικα. Και κάνω έκκληση σε όλους σας και πρώτα σε μένα. Αυτές τις ιερές, άγιες μέρες, ας κάνει ο καθένας μας μια πράξη καλή. Ας πάρει ένα κιλό και πάει να τα δώσει σε ένα σπίτι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα έχουν πασχαλινό τραπέζι, όπως δεν είναι και χριστουγεννιάτικο. Εμένα η γνώμη δική μου είναι ότι προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά θα πρέπει να λύνονται με δύο τρόπους. Με την πολιτική θέση, να έρθει η πολιτεία να τα ρυθμίζει, από εκεί και μετά όμως και εμείς, ο καθένας από εμάς, νομίζω ότι περισσεύει 1-2 ευρώ να πάει να πάρει ένα κιλό ντομάτες και να αφήσει έξω από ένα σπίτι και να βοηθήσει, χωρίς να φαίνεται. Ή στην εκκλησία, από εκεί αυτός νομίζει. Θυμηθείτε το, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε θέρμανση, που είναι άνεργοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα, άνθρωποι που δεν έχουν ούτε συγγενείς, άνθρωποι που δεν έχουν καμία επαφή. Τους ξέρετε και τους ξέρουμε. Βοηθήστε τους. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Βγάλουμε λίγο και την κάρτα για τους συνταξιούχους, να τα πούμε λίγο, μια και μπήκαμε και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, για τους συνταξιούχους, να πω πολύ γρήγορα ότι συνεχίζονται οι προσφυγές των συνταξιούχων να διεκδικήσουν από το 2011 έως το 2017 τις μειώσεις όλες αυτές τα οικονομικά αντιλαϊκά μέτρα που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για οποιοδήποτε πληροφορία θέλετε, 210-49-64-569. Το τηλέφωνο αυτό είναι και το τηλέφωνο που βγάζουμε στον μπορείς να το σώσεις. Εγώ, σαν Γαβρίλος Χαλκιώτης, παρέχω τη δυνατότητα, την παροχή για οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα, γενικά για ό,τι θέλετε, με το τηλεφωνάκι σας, με το νομεράκι σας, 210-49-64-569, με λένε Μαρία, έχω αυτό το πρόβλημα. Με λένε Γιώργο, αυτό το πρόβλημα. Θα απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε άμεσα, γρήγορα, έγκυρα και σωστά. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ. Η κυρία Αντίνα. Να μην πω για τους ναυτικούς που πληρώνουν μέχρι και ογά. Οι ναυτικοί πληρώνουν μέχρι ογά. Άρχονται οι ναυτικοί με ένα ΝΑΤ, με ένα μην πω τη λέξη τώρα, με ένα πολύ καλό ταμείο. Και έχουν καταντήσει αυτοί έτσι ζητιάνοι. Το ΝΑΤ ήταν το καλύτερο ταμείο. Θυμάμαι τη συγχωρημένη τη μάνα μου, γιατί έχω αυτές τις αναμνήσεις. Καθόμαστε στο μπαλκόνι, ήμουνα εγώ, η μάνα μου, η συγχωρημένη και μια φίλη της. Και κάτι μου λέγανε εκεί,
Και πώς ήρθε η συζήτηση, και τι λέει, Γιώτα, εσύ έχεις ΝΑΤ. Λέω, τόσο πλούσιος είμαι και το έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό το ΝΑΤ, λέω, μωρό ήμουν εγώ, το τα θυμάμαι όμως. ΝΑΤ. Πάει και το ΝΑΤ. Και το ΝΑΤ έφυγε, οι ναυτικοί πληρώνανε και ο ΓΑ, χάσανε και το ΓΑ, χάσανε και τα ΒΓΑ, χάσανε και τα Πασχάλια, φύγαν τα λεφτά και τώρα παρακαλάνε μήπως πάρουν κανένα ψιλούλι και τη βγάλουν το Πάσχα. Έχετε τη δυνατότητα 2-10-49-64-5-69 για λίγο χρονικό διάστημα ακόμα να διεκδικήσετε τα χαμένα. Να διεκδικήσετε, κάποιοι τα λένε και κλεμμένα. Που χάσατε χρήματα, την οικονομική σας ζωή, εσείς χωρίς να φταίτε σε τίποτα. Φταίνει συνταξιούχοι τώρα. Και δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε να μην πάρει μεγάλη σύνταξη. Να την πάρει, ρε, τη μεγάλη σύνταξη. Αφού έχει δουλέψει ο άνθρωπος και έχει δώσει τα λεφτά αυτά. Πάμε, γραμμές, ορίστε. Παρακαλώ. Καλώς στην κυρία Ντίνα. Γεια σας, κύριε Χαλικιώτη. Είχα πάρει ισογραφία σας εχθές. Ναι. Δεν ξέρω αν σας ενημερώσανε. Ναι. Πήραμε σύνταξη. Ναι. Λιγότερο από ό,τι παίρναμε. Κυρία Ντίνα, επειδή δεν έχω πάει ακόμα στο γραφείο, είχα κάποιες εξωτερικές δουλειές, θα πάω και θα μιλήσω γιατί μετά. Γιατί εχθές πήρα και μου είπαν ότι θα σας ενημερώσω. Δεν έχω πάει ακόμα στο γραφείο, δεν έχω πάει ακόμα. Ήμουν έξω, είχα κάποιες διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες. Καταλάβατε. Θα πάω και θα μιλήσουμε όμως. Θα μου ενημερώσουν τα παιδιά, εντάξει. Για βοήθεια, για φάρμακα, για τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Τώρα τα έλεγα, κυρία. Ο κύριος Μητσοτάκης με τα 600 ευρώ μπορεί να. Ούτε μια γραβάτα δεν. Καταλάβατε. Εσείς λέτε τη γνώμη σας και από ό,τι βλέπετε δεν σχολιάζω. Η κυρία Έφη, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Χαλικιώτη. Καλησπέρα. Πήρα να σας πω πρώτα-πρώτα. Καλή Ανάσταση, με καλό Πάσχα με υγεία, και υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Mm-hmm. Τώρα θα ήθελα να μέσω εσάς να παρακαλέσω την αξιωματική αντιπολίτευση να σταματήσει αυτή τη στήρα αντιπολίτευση που κάνει, που είναι εις βάρος της χώρας μας. Γιατί? Και εις βάρος των ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή. Κρίμα είναι. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας έκανε κάτι δηλώσεις που κόντεψε να κόφωση θα πάθουμε. Ξεστοκάρετε, λέει, τα εμβόλια της Αστραζένεκα. Γιατί? Να κάνει αυτή την αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα που περνάει αυτά τα... Μα ακούτε, κύριε Έφη? Ναι, ναι, ναι. Ξεστοκάρετε εμβόλια Αστραζένεκα, έτσι είπε. Στο Παπαδάκη, στον κύριο Παπαδάκη το πρωί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαλκιώτη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλά, να είστε καλά. Ξεστοκάρετε εμβόλια της Αστραζένεκα, αυτό είπε ο άνθρωπος. Είναι η άποψή του και επίσης πρέπει να την πούμε. Είναι αρχηγός εξωτερικής αντιπολίτευσης. Αλλά νομίζω το σύνολο της Βουλής αντέδρασε αυτή τη δήλωση, ανεξάρτητα πιστεύουν δεν πιστεύουν στα εμβόλια. Για μένα στο ξαναλέω. Για μένα στο ξαναλέω. Το φάρμακο. Το φάρμακο θα ήταν ό,τι καλύτερο. Αλλά και το εμβόλιο βλέπετε ότι φέρνει αποτέλεσμα. Λοιπόν. 2-11-18-60-001. Το τηλέφωνο εδώ της εκπομπής, θέλω να βγείτε όλοι και να πείτε την άποψή σας για αυτά που σχολίασα εγώ και αυτά που παρουσίασα, ένα κομμάτι της επικαιρότητας. Από εκεί και μετά, στο δεύτερο μέρος, που θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα, θα αναλύσουμε τις δυνατότητες των συνταξιούχων, τι μπορεί να κάνουν αυτοί οι κακομοίροι άνθρωποι. Και τους λέω κακομοίροι, γιατί πραγματικά είναι κακομοίροι. Έχουν μείνει με ελάχιστα χρήματα και προσπαθούν να επιβιώσουν. Άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Εμείς εδώ τους στηρίζουμε με διάφορες διαδικασίες και θα πάμε και για τα κόκκινα δάνεια, λύσεις που μπορείτε εσείς να γλιτώσετε χρήματα, να πληρώσετε λιγότερα και να μιλήσουμε λίγο και για τα κίνητα σήμερα, γιατί σαν να ξαναπαίνει μπρος. 2-11-18-60-001 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε εσείς να βγείτε εδώ ζωντανά στην εκπομπή και να μιλήσουμε για οποιοδήποτε θέμα θέλετε εσείς. Πάμε λοιπόν στις δύο γραμμές και να βγάλουμε και την κάρτα με τους συνταξιούχους. Συνεχίζονται οι προσφυγές συνταξιούχων. Μπορείτε εσείς να ενημερωθείτε από το 210-49-64-569. Παρακαλώ, κυρία Παρασκευή, εσείς. Γεια σας, κύριε Χαλικιώτη. Χρόνια πολλά, παιδί μου. Να είστε καλά, καλή Εγώ ανάσταση. Έκανα την προσφυγή μου, κύριε Χαλικιώτη, από το 18. Πολύ καλά κάνατε. Δικαιώθηκα από το ΕΦΚΑ, αλλά αναδρομικά δεν μου δώσανε. Γιατί κανόνισαν μετά να τα πάρουν αυτοί που είναι πάνω από 30 χρόνια και με 1000 ευρώ σύνταξη. Εγώ ήμουν των 8 ευρώ. Πότε θα τα πάρω τα αναδρομικά μου και έχω δικαιωθεί. Αυτό λέγαμε και χτες, ότι βγαίνουν θετικές αποφάσεις και έχετε η πολιτεία και ερμηνεύει το νομικό τμήμα τις δικαστικές αποφάσεις. Νομίζω θα έχετε μία απάντηση από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, από το κράτος. Επίσημα. Πότε, κύριε Χαλικιώτη, πότε, παίρνω τηλέφωνο συνέχεια και σας ρωτάω και σας κάνω και σε εσάς. Θα έπρεπε να ρωτήσετε. Και μία απάντηση δεν παίρνω. Θα πρέπει να ρωτήσετε τους νομικούς σας συμβούλους που χειριστήκαν την απόφαση που αυτή τα κοινού. Δεν έχω. Να σας πω,
Τώρα που λένε ότι θα δώσουν κάτι στις 14 Μαΐου θα τα πάρουμε. Λοιπόν, αυτό που ξέρω εγώ ως πληροφορία είναι ότι αυτές τις μέρες θα πάρουν την προκαταβολή συνταξιούχοι που αργούσαν πάρα πολύ καιρό. Και Ιούνιο-Ιούλιο τα συν 30, το νόμο του Βρούτση. Αυτό γνωρίζω. Το ρεπορτάζ που έχω κάνει αυτό μου λέει. Μακάρι να τα πάρετε πιο πριν. Εσείς τι προσφυγή... Μας λέγανε μέχρι το Πάσχα, τώρα ναι. Είναι μετά το Πάσχα. Πού θα βγει αυτό το τροπάριο, κύριε Χαλίκη? Ξέρετε, όλοι οι δημοσιογράφοι, που εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι οικονομικός σύμβουλος, σύμφωνα με αυτά που τους λένε, έρχονται και ανακοινώνουν κι αυτοί. Πάει λίγο πίσω από ό,τι βλέπετε. Εγώ θα έλεγα να τα πάρετε χτες. Εγώ θα έλεγα να τα πάρετε χτες. Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι όμως ότι θα αργήσει λίγο. Και να πούμε εδώ και ότι παλιά. Διάθεση τη δική σας την ξέρω, κύριε Χαλικιώτη, αλλά δεν βλέπουμε φως από εκεί που πρέπει να δούμε φως. Εντάξει, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Καλό Πάσχα. Καλή ανάσταση, να είστε καλά. Οι συνταξιούχοι που έχουν χάσει τα χρήματά τους από το 2011 ως το 2017. Έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τις μνημονιακές περικοπές από τις λάθος πολιτικές επιλογές που φέραν τη χώρα και έπρεπε να μειωθούν οι συντάξεις, ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Αυτοί λοιπόν που εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν είχαν πάρει οι άνθρωποι τις συντάξεις τους, σε μία δήλωση του Υπουργού ότι στο γραφείο βρέθηκαν 1.000.000 τουλάχιστον 50.000 εγκρεμείς υποθέσεις, όχι μόνο απονομής σύνταξης, επικουρικά, διάφορα έτσι, χρήματα που θα έπρεπε να δοθούν. Αυτή η διαδικασία σκέφτηκε να πάει σε μια προκαταβολή σύνταξης, έτσι ώστε να δώσει κάτι στους ανθρώπους. Για μένα προσωπικά θα ήθελα να ισχύει ότι ισχύει στη Γερμανία. Στη Γερμανία λοιπόν σε παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε κύριε Χαλκιώτη, την Παρασκευή βγαίνει στη σύνταξη. Μάλιστα. Θα στα βάλουμε τα λεφτά σε κάποιο λογαριασμό. Δεν έχουμε εμείς αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Και δεν έχει λειτουργήσει και δεν υπάρχει και η προϋπόθεση. Από εκεί και μετά, ο καθένας έχει δίκιο σύμφωνα με τη δική του θεωρία και τη δική του πολιτική προσέγγιση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος έκοψε τις συντάξεις. Ούτε με νοιάζει, ούτε μου αρέσει όταν ακούω τους πολιτικούς που λέει εγώ λιγότερο, εσύ περισσότερο. Θέλω να τους δω να δίνουν περισσότερο. Να δίνουν, δηλαδή θέλω να τους δω να λέει, εγώ λέω να δώσω 8, όχι, λέει θα δώσουμε 9. Εκεί είναι νομίζω η ουσία του θέματος. Όχι στο ποιος έδωσε και να πούμε τι τώρα. Δηλαδή ο συνταξιούχος τώρα, παραδείγματος χάρη, ή να το πούμε απλά, κύριε Δημήτρη, τι διαφορά έχει ο αριστερός άνεργος με τον δεξιό άνεργο? Ένα αριστερό τραπέζι που είναι άδειο με ένα δεξί τραπέζι που είναι άδειο, τι διαφορά έχει? Αυτό ρωτώ εγώ. Να αφήσουμε λοιπόν αυτή την προσέγγιση και να πάμε να δούμε, μπορούμε αυτό το τραπέζι κάπως να το γεμίσουμε? Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Πάμε να το ξανά έτσι υπενθυμίσουμε λίγο, να το φέρουμε λίγο πάλι μπροστά. Το ξαναλέω. Ανεξάρτητα αν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, αν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, αν ψηφίζει Βελόπουλο. Οι άνθρωποι χάσαν τα χρήματά τους. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα η πολιτεία να έρθει και να πει δίνω 10 ευρώ παραπάνω. Αυτό είναι κατά την κρίση της πολιτείας που όμως πιέζεται από πολύ θετικές αποφάσεις πολλών συνταξιούχων που κερδίσανε στα ελληνικά δικαστήρια. Όπως βγήκε η φίλη μας προηγουμένως και μίλησε. Όσοι όμως δεν έχετε κάνει αυτές τις διαδικασίες, εγώ προτείνω να πάρετε πληροφορία στο 210-49-64-569 να δείτε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα χρήματα που χάσατε. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλες απορίες έχετε για τις νέες συντάξεις, κάποια εμπλοκή, γενικά ό,τι έχει να κάνει με αυτό το πακέτο των συντάξεων, είμαστε στη διάθεσή σας και μπορείτε να μας στέλνετε εκεί. Συγγνώμη, μπορείτε να παίρνετε ένα τηλέφωνο ή αν μπορούμε να βγάλουμε και το email, που μπορείτε να μας στείλετε εκεί το προβληματάκι σε 2-3 σειρές και τα παιδιά, οι δικηγόροι, οι εμπιστευμένοι διαπιστωλευτές της Υπουργείου Δικαιοσύνης θα απαντήσουν. Ο κύριος Αδάμ, να βγάλουμε λίγο το email, να το. info2gih@gmail.com είναι το email του γραφείου μου, το δικό μου. Εκεί λοιπόν παρακαλώ, στείλτε 2-3 σειρές το πρόβλημά σας και θα σας απαντήσουμε. Και στο Facebook μπορείς να το σώσεις, που είναι η εκπομπή το βράδυ που κάνουμε. Παρακαλώ, κύριε Αδάμ, εσείς. Γεια σας, κύριε Χαλκιώτη. Γεια σας. Έχω δουλέψει 42 χρόνια ναι. σε ανώνυμη εταιρεία πετρελοειδών. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας την πω. Όχι. Όχι. Δεν παίζει ρόλο.
έπαιρνα, μου βγάλανε κάποια σύνταξη βαρέα ανθυγιεινά, 13.000 τόσα ένσημα. Φουλ. Μου βγάλανε μία σύνταξη μαζί με τα δώρα, εάν το διαιρέσουμε δια του 12, είναι γύρω στα 2.900. Και μου κλέψανε 1.450 ευρώ. Πότε βγήκα τη σύνταξη? Βγήκα το 2008. Ωραία. Εσείς έχετε κάνει διαδικασίες για να διεκδικήσετε αυτές τις μειώσεις? Δεν έχω κάνει, δυστυχώς. Ωραία. Πάτε στο 2-10-49-64-569, σε ενημερώσω τα κορίτσια πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Εντάξει. 42 χρόνια εργασίας. Με κίνδυνο, οδηγός ήμουνα. Μάλιστα. Με κίνδυνο της ζωής μου και των αρωνών. Να σκοτώσω ή να σκοτωθώ στους δρόμους που ξενύχταγα στην Αίγυπτο. Γύρναγα στο σπίτι μου 12, 1, 2, δεν με ρώταγε κανένα. Σωστά. Και ήρθε η ώρα να πάρω τη σύνταξή μου, ναι, και μου ρημάξανε στο κλέψιμο. Δεν μου τα πήρανε, μου τα κλέψανε. Μάλιστα. Μου κλέψανε τη δουλειά μου, τη ζωή μου, μου κλέψανε. Μάλιστα. Εσείς θέλετε τα λεφτά ή σας ενδιαφέρει ποιο κόμμα? Τι σας ενδιαφέρει, τα λεφτά ή το κόμμα? Με ενδιαφέρει κόμμα εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει να μου δώσουν τα λεφτά. Γιατί τα δουλεμένα! Τα δουλεμένα με αίμα. Μπράβο, μπράβο. Όταν πήρα τη σύνταξή μου, να δείτε, έχω όλα τα χαρτιά. Με τα ένσημα, με τις αποδείξεις, με όλα που έπαιρνα από τις εταιρείες. Καλέ με μου, τα κύριε. Λεφτά μου. Ναι. Καλέ μου, κύριε, πάρε ένα τηλέφωνο εκεί και θα σε καθοδηγήσουν τα παιδιά εκεί να διεκδικήσεις όλα αυτά τα χρήματα που μου λες. Καταλαβαίνω. Και εγώ παιδί, συνταξιούχομαι. Ο πατέρας μου, όχι ότι έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους, δεν ήταν κανένας μεγάλο επιχειρηματίας. Ένας ταπεινός ναυτικός ήταν ο πατέρας μου και ένας συνταξιούχος των 1.000 ευρώ. Αυτό είναι ο μπαμπάς μου εμένα. Και με τον πατέρα μου εγώ δεν έχω βρει τίποτα. Μακάρι να μπορούσα να είχα βρει. Αλλά λέω ότι καταλαβαίνω, γιατί είμαι μέσα στο κλίμα. Έχουμε κοινά στοιχεία. Εγώ είμαι από το λαού παιδί. Καταλάβατε. Μακάρι ο πατέρας μου να ήταν δισεκατομμυριούχος. Μακάρι. Τι θα κάνουμε τώρα. Και μην δίνετε σημασία σε ορισμένους που σας λένε αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, αυτοί δεν έχουν. Ταξιδεύουν αλλού. Εγώ και το σακάκι που φοράω το έχω δουλέψει μόνος μου. Καταλάβατε. Και ένα γραφείο το έχω μόνος μου. Και εγώ, αν πάρτε στην Ρεσίνα, στο σπίτι που έχω φτιάξει, το έχω φτιάξει από δικιά μου δουλειά, γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν συνταξιούχος από την αρχή, ήταν ανάπηρο πολέμου. Ωραία. Και τα έχω φτιάξει μόνος μου όλα. Να είστε καλά. Με πιέζουν τα παιδιά από κάτω. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση να έχετε. Οι φίλοι μας, οι επόμενοι, παρακαλώ. Μην η κυρία Πελαγία, 2-10-49-64-569, όλοι εσείς συνταξιούχοι, παίρνετε, ρωτάτε και θέτετε τις απορίες του προβληματισμού σας. Ορίστε, κυρία Πελαγία. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν γίνεται λόγος για μας τους παλιούς συνταξιούχους που είμαστε από το 11, συνταξιοδοτημένοι, που μας έχουν πάρει το μισό επικουρικό, μας έχουν πάρει τα δώρα μας. Αυτά δεν λέω τώρα. Είχαν μειώσει και το μισθό της σύνταξης. Γιατί δεν γίνεται λόγος για μας τους παλιούς? Δεν δικαιούμαστε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Μα αυτό λέω, ότι δικαιούστε να κάνετε την προσφυγή σας. Αυτό λέω. Όλοι λέω. Είχα τότε που λέγανε να κάνουμε αιτήσεις να τα διεκδικήσουμε, είχα κάνει και ηλεκτρονική και πώς γραφή στον στο ΙΚΑ. Όχι, όχι. Ναι. Εδώ μιλάμε να πάμε με έναν δικηγόρο στα δικαστήρια, καλή μου κυρία. Όχι, στον ΕΦΚΑ δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, για πάτε στο 49-64-569 να σας εξηγήσουν. Μιλάμε για νομική διαδικασία, δικαστήρια. Μοναδικές αγωγές, αλλά που είναι πάθημα. Εχθές με κλέψανε. Ήρθε ένας και μου κλέψε 3.000 ευρώ με το πορτοφόλι μαζί. Καλά. Από το σπίτι μου. Αλλά να βάλω δικηγόρο, όμως θα μου στοιχήσει περισσότερο. Δεν ξέρω τι θα. Είναι ομαδικές αγωγές, είναι πάμφθινα αυτά. Ξέρω τι σας λέω. Για πάρτε να ενημερωθείτε. Ωραία, εντάξει. 2-10-49-64-569. Καλά το λέτε. Είναι πολύ ακριβές αυτές οι διαδικασίες. Αλλά με ομαδικές που είναι πάμφθινες για να βοηθεί ο λαός, ο κόσμος, να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα. Εντάξει. Εντάξει. Για πάρτε να ενημερωθείτε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. 2-10-49. Και εγώ ευχαριστώ. 2-10-49-64-569. Ο κύριος Θεόδωρος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας, κύριε Γαβρίλο, γεια σας. Γεια σας, κύριε Θεόδωρε. Μάλιστα. Εγώ είμαι συνταξιούχος του ΝΑΤ. Μάλιστα. Τι δικότητα είχατε? Καμαροτάκι ήμουνα. Σαν τον πατέρα μου. Μάλιστα. Ναι, και έχω 25 χρόνια υπηρεσία καθαρή. Μάλιστα. Αυτά που λένε για τα 30 χρόνια. Όχι. Τι, εγώ είμαι μέσα? Όχι. Δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Θεόδωρε, και εσείς και όλοι οι Έλληνες ναυτικοί που κάνατε περήφανο και διάσημο το όνομα της Ελλάδος,
Εσείς δεν είστε μέσα γιατί δεν μπορούσατε να είχατε 30 χρόνια ναυτική θαλάσσια υπηρεσία. Τι να λέμε τώρα. Όχι, αλλά είμαστε Σαββατοκύριακα μέσα και πιάνονται αυτά. Γι' αυτό σας λέω. Νομίζω πως όχι. Η θαλάσσια υπηρεσία τώρα... πόσα χρόνια λέει. 25 χρόνια καθαρή υπηρεσία με τα Σαββατοκύριακα μαζί. Γιατί εμάς πιάνονται στον ΝΑΤ διαφορετικά. Γνωρίζω, ήμουνα οικονομικός αξιωματικός στα καράβια. Γνωρίζω τι μου λέτε. Αλλά μιλάει για 30 χρόνια, πλάς 30 χρόνια. 32, 33, 35. Καταλάβατε. Δεν μπορεί ένα ναυτικό να είναι στα 30 χρόνια. Αυτό λέω, καλέ μου φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οπότε είμαι μέσα εγώ στα αναδρομικά. Όχι. Δυστυχώς. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Αν το ξέρετε εσείς. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γιατί έχει αυτό να είναι πάνω από 30 χρόνια και αυτοί που είναι 30-31 είναι λίγα τα χρήματα. Αυτός που παίρνει σχεδόν άλλη μία σύνταξη είναι αυτός που θα πάει στα 35-36 χρόνια. Και οι ναυτικοί δυστυχώς είναι έξω. Ούτε και αυτοί που ήταν στα ποντοπόρα, τα γαλατάδικα που λέγαμε εμείς, πάνω κάτω, πάνω κάτω στις γραμμές αυτές. Και αυτή είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, αφήνω το τελευταίο κομμάτι για 2-3 λεπτά να μιλήσουμε για τα δάνεια. Στα δάνεια έχουμε τις τρεις πολύ μεγάλες κατηγορίες. Πρώτον, αν σας έχει έρθει ένας πληστηριασμός, τα προγράμματα γράφονται κανονικά. Οι διαδικασίες θα γίνουν κανονικά. Απλά υπάρχει αυτό το πάγωμα, τώρα το χρονικό πάγωμα, για τους πληττόμενους ανθρώπους του κάλτσους του COVID-19 για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εάν έχετε πάρει ένα χαρτί που λέει πρόγραμμα πληστηριασμού ή διαταγή πληρωμής, εμείς στις αντίστοιχες περιπτώσεις κάναμε 50%. 50%. Άρα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, πάτε στο 2-10-49 και 4-5-69 να σας εξηγήσουν πώς μπορείτε να κερδίσετε κι εσείς. Δεύτερη περίπτωση. Να έχετε μια απορριπτική στο νόμο Κατσέλη. Πάλι εκεί πετύχαμε κούρεμα 50% και προστατεύσαμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Είμαι πολύ συγκεκριμένος και υπεύθυνα σωστά αυτά που σας λέω. Προωρούμε να προστατεύσουμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, να διεκδικήσουμε ένα μεγάλο κούρεμα και να πάρουμε μια μικρή δόση. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Τρίτο και σημαντικότερο, στις περιπτώσεις που θα δικαστούν στον νόμο Κατσέλη, ο νομοθέτης προβλέπει την προστασία της μόνης και μοναδικής κατοικίας. Αν έχετε δεύτερα, τρίτα κίνητα, εγγυητές, συνοφιλέτες και δεν έχουν κάνει τις ίδιες διαδικασίες με εσάς και δεν έχουν πάρει την ίδια απόφαση, δεν θα μπορέσετε να προστατεύσετε το σύνολο της εγγύητης περιουσίας, ό,τι πει ο δικαστής, αλλά σας εξηγώ, μιλάει για το πρώτο της κατοικίας και η αιτήση είναι προσωπαγής. 2-10-49-64-569, πάρτε πληροφορίες πώς μπορείτε να προστατεύσετε το σύνολο της εγγύητης περιουσίας χωρίς να χάσετε ένα κεραμίδι. Θα ήθελα να σας πω, γιατί εδώ σταματάμε. Καλή Ανάσταση, καλή Πάσχα. Θα κλείσουμε όμως την εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα, όπως την κλείνουμε εμείς κάθε Τρίτη, Πέμπτη, 10.30 ώρα και κάθε Κυριακή στις 8. Φωνάζουμε δυνατά, με σιγουριά, με έτσι, πώς να το πω, αισιοδοξία. Ναι, και εμείς όλοι μπορούμε να το σώσουμε. Ναι, και εγώ μπορώ να είμαι ένας από αυτούς που δεν θα χάσω την περιουσία μου, θα διεκδικήσω τα συνταξιδοτικά μου, θα διεκδικήσω τα δρομικά μου. Ωραία. Κάνουμε κάτι πολύ απλό. 2-10-49-64-569. Δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας. Θα πάμε πάρα πολύ καλά. Καλό Πάσα. Καλή Ανάσταση. Με υγεία. Εύχομαι στον καθένα ό,τι καλύτερο μπορεί. Για μένα η ευχή μου, μπορώ να σε εσάς, είναι να έχετε υγεία όλοι. Να είστε καλά. Μείνετε στο Blue Sky.